Φοβερό. Φοβερό. Να ανάψουμε τα φώτα τώρα. Να τα ανάψουμε τα φώτα. Ωραία. Ας γυρίσουμε πίσω στην normal κατάσταση. Γρήγορα, κρυφτείτε. Χριστέ μου. Ανοίξτε το monitor. Από εκεί. Κύριε Τσέπη, αισθάνομαι καλύτερα. Αρχίζει να είναι ανησυχείτε στο σκοτάδι. Όχι καθόλου. Μόνο σκοτάδι έβλεπε. Λοιπόν, είδα. Θα το δούμε και στη φωτογραφία. Στο μηχάνημα είδατε. Ναι, εκεί που είχα τα δάχτυλά μου, γύρω-γύρω, ένα. Κάτι σε πρωτοστέφανο. Αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ηλεκτρισμός και αφού έχεις και εσύ μαγνητισμό και ηλεκτρισμό, ναι. Το βάζεις και βλέπεις αυτό. Απλά. Πού είναι το παράλογο, κάνε τώρα το την ερώτηση στον κύριο Τσέπη που έκανες πριν, να προχωρήσουμε ναι, στην κουβέντα μας. Η αξιονική τομογραφία, τι ναι. Χρώματα είχε μέσα ο εγκέφαλος. Δεν ήταν χρωματιστό. Ακούστε εδώ πέρα και η αξιονική τομογραφία δεν πολύ βοήθησε την υπόθεση. Στον πατέρα μου. Δεν μιλάμε για βοήθεια. Σε συγκεκριμένη περίπτωση ενός εγκεφαλικού επεισοδίου. Ναι. Δεν έδειξε τίποτα. Κοιτάξτε, εγώ δεν μιλάω αν βοήθησε. Εγώ μιλάω το μηχάνημα αυτό. Το μηχάνημα τι είναι φωτογραφία ο τομογράφος. Ναι, τι χρώμα βγαίνουν τα εγκεφαλικά μέρη και μέλη. Είναι χρωματιστά ή δεν είναι. Ωραία, τι πάνε να πει αυτό. Τότε γιατί το συγκρίνεται και με αυτό που είναι χρωματιστά. Αυτό εδώ με τον αξιονικό τομογράφο. Ότι είναι κάτι παράλληλο. Θα ρωτήσω τον κύριο Μπριλάκη, γιατί δεν γνωρίζω την αξία του μηχανήματος. Την αξία του αξιονικού τομογράφου την γνωρίζω. Ναι. Εάν αυτό εδώ είναι φθηνότερο, που πρέπει να είναι φθηνότερο από τον αξιονικό τομογράφο. Όχι. Προσέξτε, δεν λέω ότι αυτό. Τότε είναι δεν θα σκοτωνόμαστε να τρέχουμε να βρούμε αξιονικό τομογράφο. Αν μου επιτρέψετε να απαντήσω εδώ στο φίλο του. Ναι, ερώτηση είναι. Δεν μου λέτε. Γιατί πληρώσαμε αρκετά για αυτή την αξιονική τομογραφία. Πληρώσετε αρκετά. Βέβαια, γιατί πρέπει να ξέρετε. Και με ουρά, και με ουρά εκεί πέρα και να πάρει ιστορία ολόκληρη ο αξιονικό τομογράφο. Ενώ εδώ βλέπω γίνεται διαφήμιση του θέματο, κύριε Μπριλάκη. Δηλαδή μου δίνεται την εντύπωση ότι πολεμάτε. Και να γεμίσετε τη σχολή σας με αυτή την τάξη των ανθρώπων και να παρουσιάσετε και το μηχάνημα το οποίο βέβαια είναι γνωστό από ό,τι έμαθα. Από πληροφορίες ότι είναι γνωστό. Δηλαδή πάλι είναι πάλι. Κάποια χρόνια, δεν νομίζω να εμφανίστηκε τώρα το μηχάνημα αυτό. Προς Θεού, είπα και στην αρχή ότι ναι, το μηχάνημα. Επαναλαμβάνουμε. Το μηχάνημα είναι περίπου 50 χρόνια που είναι γνωστό. Πλην όμως πρέπει να ξέρετε έτσι ιστορικά ότι οι τότε Σοβιετικοί κρατούσαν αυτή την ανακάλυψη. Σαν μεγάλο στρατιωτικό μυστικό. Αφήστε τους Σοβιετικούς, είδα... πολλά έχουν φύγει και συγγνώμη. Βλέπουμε τώρα τα χαρτιά. Εδώ μιλάμε σοβαρά και... Σοβαρά μιλάμε. Α, μπράβο. Για ποιο Σοβιετικό. Λοιπόν, σας φέρνω ιστορικά ότι η ιστορία αυτού του μηχανήματος. Ότι ο Κίρλιαν πριν 50 χρόνια ανακάλυψε αυτό το μηχάνημα, τώρα και 30 χρόνια η επιστήμη, και όταν μιλάω η επιστήμη δεν εννοώ μόνο η ιατρική, αλλά όλη η επιστήμη από την βιολογία, μέχρι την ιατρική, μέχρι την γεωπονική, οτιδήποτε έχει σχέση με ζωή. Ήθελα... Σήμερα τα μεγάλα ερευνητικά κέντρα διαθέτουν αυτά τα μηχανήματα και δεν είναι λίγοι οι επιστήμονες, γιατροί και μη που ασχολούνται με το θέμα της βιοενέργειας. Πιστεύω ότι είναι το θέμα του μέλλοντος. Είτε το θέλουμε, είτε όχι. Κύριε Γενόμεθα, απόλυτη το θέλουμε το όχι. Απόλυτο δεν έγινε ποτέ και ναι, νομίζω ότι στη συζήτηση. Κύριε Τσέβη, το είτε το θέλουμε είτε όχι, θα πάρει άλλο καλό. Μπορείτε να μου απαντήσετε. Η αλήθεια, όσο και να είναι, προχωρά. Ναι, σας βλέπω κάθετα αντίθετο με αυτό το μηχάνημα και δεν ξέρω σε πόσα άλλα μηχανήματα. Κοιτάξτε, κύριε Μισό λεπτό. Επιτρέψτε μου, δεν ολοκλήρωσα την ερώτησή μου. Λοιπόν, βλέπω ότι είστε κάθετα αντίθετο. Τι θα λέγατε όμω αν μετά από 5 χρόνια εσεί τώρα. Είστε ένας πολέμιος αυτό το μηχανήμα. Δεν είμαι πολέμιος, μη με λέτε πολέμιος. Αντιρρησίας. Ούτε δεν το δέχεστε. Ούτε ότι είναι διαφήμιση. Ένα λεπτό. Μαύρη μαγεία, οτιδήποτε θέλετε. Άλλο μαύρη και άλλο επιστημονική μαγεία. Ναι. Επιστημονική μαγεία, να σας δώσω να καταλάβετε, είναι πάμε στο Mendium, βάζει τη σφαίρα και αρχίζει και λέει. Ωραία. Παράξενο. Εδώ έχουμε να κάνουμε εδώ έχουμε ένα μηχάνημα. Μισό λεπτό. Μετά από 5 χρόνια, λέμε μετά από 5 χρόνια. Μάλιστα. Αποδειχθεί αυτό το μηχάνημα σωτήριο. Εσείς ο ίδιος που αυτή τη στιγμή εμποδίζετε κατά κάποιο τρόπο. Την εξέλιξη του μηχανήματος. Τι θα πείτε σε 5 χρόνια μετά. Τι θα πω σε 5 χρόνια. Ό,τι έλεγα και πριν 50 χρόνια για αυτή την υπόθεση. Αυτό έχω να πω. Ας ολοκληρωθεί το μηχάνημα σε 5 χρόνια και ας βγω εγώ ότι δεν ήξερα τι έλεγα. Δεν είναι τόσο απλό. Όχι. Αυτή τη στιγμή παίρνετε πανικό και κακό. Δεν είναι πανικό. Για να πείτε ότι σε 5 χρόνια ας βγει και εντάξει, εγώ είπα μια μαλακία. Ας μην το πούμε έτσι. Όχι, αυτό το δέχομαι εγώ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ένα λεπτό. Πιστεύετε εσείς να ανταπαντήσω με ερώτηση. Πιστεύετε εσείς ότι σε 5 χρόνια αυτό το μηχάνημα θα έχει να επιδείξει κάτι. Σας είπα κάτι. Εάν μου κάνατε την ίδια ερώτηση για το τηλέφωνο, για τον ΟΤΕ, πριν από 10 χρόνια, θα σας έλεγα δεν πιστεύω ότι ο ΟΤΕ ποτέ θα ορθοποδήσει. Μάλιστα. Και τώρα έρχομαι να πω ναι, θα το κάνει και αυτό. Λοιπόν, βλέπετε,
πριν από 50 χρόνια, αν μιλούσαμε για την έγχρωμη τηλεόραση, ναι, αν σας έλεγα κάτι τέτοιο, θα με καίγανε. Όχι, δεν νομίζω. Μη μου λέτε. Γιατί να σας καίγανε. Γιατί θα σας έλεγα, θα μπορούσα να σας εξηγήσω εγώ ότι θα βλέπετε έγχρωμα τηλεόραση και όλα αυτά. Θα μπορούσα να σας πείσω ένα πράγμα στο μυαλό του. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε στις προφητείες του, πολλά έχει πει, ότι θα είναι ο άνθρωπος στο ένα σπίτι και θα μιλάει με τον άλλον άνθρωπο στον άλλο σπίτι, στο άλλο σπίτι, από τη μια άκρη της γης ως την άλλη. Πρόσεξε. Ένα. Μην χρησιμοποιείτε τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, γιατί έλεγε την τηλεόραση ότι θα έχει κέρατα η κάθε πολιτική. Α, μπράβο, και αυτό, ναι, με, και θα μπει ο διάλογος μου στο σπίτι σας. Άλλα έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Όχι. Τι έλεγε, κύριε. Έλεγε λοιπόν ότι ο διάβολος θα φέρνει βόλτα με το κολοκύθι γύρω από τη γη. Και εννοούσε τους δορυφόρους. Ακριβώς, ότι κοίταξε, αυτή τη στιγμή γίνονται πόλεμοι και χτυπούν στόχους μέσω δορυφόρου. Υπάρχει και η καλή πλευρά της επιστήμης, η θετική. Εδώ όμως μας έλεγε ο Άγιος Κοσμάς για τις αρνητικές πλευρές που οι άνθρωποι θα καταδυναστεύσουν το στοιχείο άνθρωπος με την εξέλιξη και με την τεχνολογία κακώς χρησιμοποιούμενη. Διότι αυτή τη στιγμή εμείς επικοινωνούμε και φέρνουμε και ένα νέο σε κάποιον που είναι στην άλλη άκρη της γης και μιλά ένα παιδί με τη μάνα του, ένας πατέρας με το παιδί του. Έτσι είναι και ευεργετικό. Ωραία. Δεν είναι. Λοιπόν, αυτές οι προφητείες που τις είπα ο Κοσμάς, έλεγε την κακή πλευρά και κακή χρήση προς το ανθρώπινο στοιχείο. Αλλά πρόβλεψε ότι θα μας κυβερνήσουν τα άλαλα και τα μπάλαλα, τα οποία εννοεί ακριβώς αυτά. Άρα συμφωνεί ο κύριος του Λάτος μαζί μου. Είπα η αρνητική πλευρά. Λοιπόν. Έτσι, διότι όπου κάτι θετικό... Τώρα, όπου, όχι, όπου κάτι θετικό και αυτά το αρνητικό. Λέτε. Εγώ είπα η αρνητική πλευρά. Δεν είπα ότι αυτό είναι λάθος. Δηλαδή, υπάρχει, αυτό είναι σωστό. Είναι γιατρός. Θα υπάρξει και ένας απατεώνας που θα εκμεταλλευτεί τον γιατρό και θα πουλήσει και αυτός ότι είναι... Κάποιος ή δήμος. Να ρωτήσω τον κύριο Βρυλάκη κάτι άλλο. Ναι. Άλλη σχολή εκτός από τη δική σας υπάρχει στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα όχι. Όχι. Άρα λοιπόν αυτό που λέει ο κύριος Βρυλάκης... Προσέξτε όμως κάτι άλλο, ότι υπάρχει, αν θέλετε να σας ενημερώσω, ότι η βιοθεραπεία σε πολλές χώρες είναι αναγνωρισμένη σαν ιατρική ειδικότητα. Μάλιστα. Εντάξει, όπου εκπαιδεύονται οι γιατροί σαν ειδικότητα. Μιλάτε για γιατρούς. Δηλαδή, στην Αμερική γίνεται σάλος. Δηλαδή, θέλω να σας... Ακούστε με δύο λεπτά. Στην Αμερική γίνεται σάλος. Και καλό θα είναι, και είπε είμαι ο Μεσσίας και κλείστηκε μέσα άλλο στο κτίριο. Άλλο και μια ομάδα μαζί και πήγε και τους καθαρίσανε. Εάν κάποιος θέλει να κάνει τον τζαρλατάνο, εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω όμως να πω το εξής, ότι σωστό είναι, και δεν αναφέρομαι σε εσάς, αναφέρομαι στους γιατρούς, στους συναδέλφους μου, μάλιστα, ότι σωστό είναι να ενημερωνόμαστε, να ξέρουμε τουλάχιστον περί τίνος πρόκειται. 50 χρόνια δεν έχουν ενημερωθεί οι γιατροί, κύριε Μπριλάκη, για αυτό το θέμα. Ναι, δεν είναι 50 χρόνια που η ιατρική έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Πόσο είναι δυστυχώς μόνο 25-30 χρόνια. Πάλι πολλά. Και σήμερα, μα γι' αυτό ακριβώς σας λέω. Όταν σας λέω για το θέμα του καρκίνου, που είναι καρκίνος και θερίζει κόσμο καθημερινά, και όμως για συμφέροντα άλλα. Για συμφέροντα άλλα, αυτή η μέθοδος που σας ανέφερα δεν έχει διαδοθεί. Γιατί? Εάν εσείς πάθετε καρκίνο και ξέρετε ότι υπάρχει μία μέθοδος να θεραπευτείτε, 100%. Γιατί σας λέω υπεύθυνα ότι για οποιαδήποτε μορφή καρκίνου μαλακώνιστων, εκτός από εγκέφαλο, περιπτώσεις αίματος όπως λευκαιμία ή καρκίνο οστών, έχουμε πλήρη θεραπεία. Όταν δεν έχει γίνει μετάσταση. Αυτό το θέμα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να διαδοθεί παντού. Μην τα λέτε σε μένα, είναι ο συναδέλφος σας, γιατρούς θα τα πείτε. Ναι, θα. Αλλά εμένα όταν πριν με αποκαλέσετε στιγμή... εδώ πέρα ότι εγώ βάζω φρένο στη συσκευή και ότι βάζω φρένο στη μέθοδο. Προσέξτε. Νομίζω εγώ ότι άλλοι έχουν βάλει φρένο. Ναι, προσέξτε, κάτι άλλο όμως πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάμε, όσον αφορά για αυτή τη μέθοδο της βιοθεραπείας, που δεν είχαμε την δυνατότητα την επιστημονική να τα δείξουμε την ύπαρξή της και να την φωτογραφίσουμε για να διαγνώσουμε. Στο Μεσαίωνα, παραδείγματος χάρη, έχουμε παραδείγματα όπου άνθρωποι χαρισματικοί θεράπευαν. Εάν ήταν άρχοντας, αν ήταν βασιλιάς, η Εκκλησία τον ανακήρυτε Άγιο, όπως τον Άγιο Λουδοβίκο. Εάν ήταν κάποιος φτωχός και ασήμαντος, τότε η Εκκλησία τον κατηγορούσε σαν αιρετικό και τον έβαζε στην πυρά για να τον κάψουν. Ευτυχώς σήμερα. Καλή ώρα. Δεν είμαστε πλέον στο Μεσαίωνα. Σήμερα έχουμε την δυνατότητα, την επιστημονική δυνατότητα να αποδείξουμε όλα αυτά τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, πάρα πολλοί λένε ότι με την βιοθεραπεία δεν γίνεται τίποτα άλλο παρά ένα φαινόμενο πλατσέμπο, δηλαδή μια αυθυποβολή που μπορούμε να κάνουμε στον οργανισμό. Είναι
Κύριε... Εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω ότι επειδή έχουμε κάνει πειράματα τόσο σε ζώα όσο και σε φυτά. Τι αυθυποβολή μπορούμε να κάνουμε σε ένα φυτό. Και όμως με τη βιοθεραπεία μπορούμε να θεραπεύσουμε και τα ζώα και τα φυτά. Παρατηρώ όμως κάτι. Η εκκλησία ή η θρησκεία θα πω καλύτερα. Η θρησκεία καλύτερα. Η θρησκεία. Ας μην αναφερόμαστε στην εκκλησία. Η θρησκεία είναι μεγάλο θέμα. Είναι κάθετα αντίθετη σε οτιδήποτε μπορεί να αποδειχθεί. Γιατί? Όχι, όχι, εδώ, αν μου επιτρέπετε, αν μου επιτρέπετε να διαφωνήσω, διότι δεν είναι λίγοι οι βιοθεραπευτές που είναι ιερείς. Αυτό αφορά εσάς, κύριε. Δεν είναι λίγοι οι βιοθεραπευτές που είναι ιερείς. Καταλάβετε, η εκκλησία, σας φέρω μοναχά παράδειγμα, στην Ιταλία, ο Πάπας, ο καθολικός αρχηγός, δέχεται κάθε χρόνο, 2 ή 3 φορές το χρόνο, τους βιοθεραπευτές για να τους ευλογήσει. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι η Εκκλησία όχι μόνο δεν αντιπαρατίθεται στην θεραπευτική αυτή αγωγή, αλλά απέναντίας την επιδοκιμάζει και την ευλογή. Όλα τα ευλογεί ο Πάπας, κύριε Μπρινάκη, θέλω... σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα δίπλα σας έχετε έναν Ορθόδοξο Χριστιανό και δεν σας επιτρέπω να μου μιλάτε τώρα για τον Πάπα της Ρώμης και να κάνουμε προπαγάνδα για τον Πάπα της Ρώμης. Μα δεν είναι και λίγοι οι δικοί μας ιερείς. Εγώ έχω ασθενείς ιερείς που έρχονται να θεραπευτούν σε μένα. Άλλο, αυτό είναι δικό καταλάβατε. Σας θέμα. Λοιπόν, προσωπικά δικό και, όχι σας μόνο, και όχι μόνο έχουν, έρχονται να θεραπευτούν, αλλά πραγματικά ευλογούν αυτό το έργο. Και εσείς Έλληνες Ορθόδοξοι. Και ο κύριος Τουλάτος θεραπεύει, έχει άλλη μέθοδο. Προσέξτε, εγώ δεν είναι. Τώρα θα μας πει στη συνέχεια. Εάν ο κύριος Τουλάτος θεραπεύει, όχι, δεν τον γνωρίζω, γιατί δεν τον γνωρίζω καθόλου. Ψυχοθεραπευτής. Άλλο είναι, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Δεν είμαι εγώ ψυχοθεραπευτής και αυτό είναι ντροπή. Διότι εγώ ποτέ δεν έχω πει από τηλεόραση και από αυτό και μπροστά στον κόσμο ότι εγώ σώζω. Εγώ λέω ο Χριστός σώζει. Και αυτό είναι πολύ ευρύ λάθος που λέτε και μομφή, διότι εγώ. Απόδειξη κύριε με τη Μαρία. Λάθος, κύριε Τουλάτο, είναι... δεν σώσατε εδώ τη Μαρία τη Σατανίστρια. Λάθος. Τη... Κάνετε λάθος και εδώ βλέπουμε λάθος. Την προέλευσή σας. Μία Σατανίστρια μέσα σε 2 ημέρες την κάνατε να πάει στην εκκλησία και ολόκληρη η εκκλησία τους αιρετικούς αδυνατεί να τους κάνει καλά. Άρα δηλαδή σας... Άρα εσείς πρέπει να έχετε... Εδώ υπάρχει ζήλια. Υπερφυσικές δυνάμεις πρέπει να έχετε. Α, δηλαδή και... Πρέπει εγώ... να είστε, ξέρω εγώ τι να πω, ή ο Άγιος Ιωάννης της Αποκαλύψεως πρέπει να είστε. Μάλιστα. Ή κάποιος άλλος Άγιος που παίρνει εντολές κατευθείαν και με ένα νεύμα κάνει καλά τους δαιμονισμένους. Δεν μου λέτε. Αναφερθήκατε. Περίμενε. Έτσι. Εγώ. Παρακολουθήσα την εκπομπή. Βεβαίως και την παρακολούθησα. Είπα... Και μάλιστα εδώ είπαμε στο τηλέφωνο. Είπα που... Να μην μιλάμε όμως όλοι μαζί, αν το επιτρέπετε. Παρακαλώ, ναι. Να μην μιλάμε όλοι μαζί στην τηλεόραση, βγαίνει ένα μπάχαλο προς τα έξω. Ένας-ένας για να μπορέσουμε να έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη συζήτηση και νομίζω ότι απόψε θα λυθούν. Λοιπόν. Είπα που την έστειλα τη Μαρία. Κοιτάξτε, μετά από το τηλεφώνημά μου, επιτρέψτε να μου όχι, πω ότι αλλού είπατε ότι την πήγατε και τελικά καταλήξατε να μου πείτε ότι τελικά και εξήγησε νομίζω τους λόγους, ήθελε να παραπλανήσει, αν θυμάμαι καλά. Καλά κύριε. Α, σε ποια εκκλησία, από ποια εκκλησία, ναι, σε ποια. Αυτό. Α, εγώ δεν λέω σε ποια εκκλησία, εγώ λέω πού την πήγα. Μου δεν μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Στην πλάκα και στη συνέχεια πάνω στο τηλεφώνημα μου λέτε ότι πήγατε στην Ελευθερότρια κάπου στον Πειραιά. Αφήστε. Για να μην μάθουν οι σατανιστές ότι την πάτε στην πλάκα και ναι. Αυτά τα πράγματα ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας νομίζω. Πού την πήγα, δεν είναι φαντασία, φαντασία. Η εκκλησία μας. Είναι φαντασία. Δεν είπα ότι είναι η εκκλησία φαντασία, είπα ότι είναι φαντασία όλο αυτό το σκέτς για να βρει προς τα έξω ότι εσείς είχατε σχέσεις με μια σατανίστρια αρχιέρεια του Σατανά και ότι τελικά εμφανίζεστε ότι ήρθε σε επαφή μαζί σας και εσείς την σώσατε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα ψεσβήσε. Έχουμε μείνει όλοι έκπληκτοι μαζί. Εγώ την έσωσα. Βεβαίως να είμαι. Πρώτα απ' όλα της δώσατε το μήνυμα να πάει στην εκκλησία. Εδώ η εκκλησία φωνάζει, πηγαίνετε στις εκκλησίες και έχουν αδειάσει οι εκκλησίες. Εγώ πώς τα κατάφερα λοιπόν. Ναι, βέβαια πώς τα καταφέρα. Ναι, αυτό μπορεί να είναι... μισό λεπτό και δεν είπατε κάτι. Οι εκκλησίες φωνάζουν, πηγαίνετε στις εκκλησίες και αδειάζουν οι εκκλησίες, είπατε. Και τώρα κατηγορούμε. Αυτό, μισό λεπτό. Όχι, κανένα. Είναι σαφές, το κατάλαβα. Μισό λεπτό. Και εδώ τώρα κατηγορούμε έναν άνθρωπο που λέει πηγαίνετε στις εκκλησίες και πηγαίνουν, γεμίζει τις εκκλησίες. Κύριε Μιλωνά, μπορώ να στείλω εγώ έναν δαιμονισμένο στον κύριο Τουλάτο να τον κάνει σε 2 ημέρες να πάει στην εκκλησία. Να του δώσω μόνο αυτό το μήνυμα. Μπορείτε. Όχι, εγώ ρωτάω τον κύριο Τουλάτο να του στείλω έναν δαιμονισμένο να τον στείλει στην εκκλησία σε 2 ημέρες. Κύριε Τουλάτο. Αφού να κάνουμε μια λίστα ολόκληρη. Νομίζω και εκκλησία, έτσι, να μου και ο άνθρωπος εδώ γνωρίζει πού θεραπεύονται οι άνθρωποι που έχουν τέτοια πάθηση. Πουθενά δεν θεραπεύονται. Τότε είναι κατά της θρησκείας. Δεν είναι κατά της θρησκείας. Κατά του θαύματος, κατά της... Ένας δαιμονισμένος δεν θεραπεύεται, κύριε Τσέβη. Και έχει γράψει εξορκισμό δαιμονισμένος... ο Μέγας Βασίλειος.
Αφήστε το Μέγα Βασίλειο τώρα που είναι μία φορά και έναν καιρό σήμερα, δεν έχουμε Μέγα Βασίλειο. Α, έτσι. Ποιος είναι σήμερα Μέγας Βασίλειος? Πάνε οι πατέρες. Όχι, λέω για τους εξορκισμούς που έχει γράψει. Είναι ένας από τους πατέρες. Είπα, εσείς προχτές στη συζήτησή μας, κύριε Τουλάτου, μίλησα για Βυζάντιο, μίλησα για 7 οικουμενικές συνόδους, που εκεί αναφέρεται ο Μέγας Βασίλειος, και το πήρατε και το πετάξατε στο καλάθι των αχρήστων την υπόθεση. Και τώρα μου μιλάτε για Μέγα Βασίλειο. Κάνατε λάθος. Εγώ ποτέ. Εγώ έκανα λάθος. Ποτέ. Υπάρχει, νομίζω ότι τηλεφωνήμα. Ποτέ δεν είμαι εγώ κατά των πατέρων. Εγώ νομίζω ότι δεν είστε κατά των πατέρων. Εγώ είπα γιατί αναφέρετε τους πατέρες. Είστε κατά των πατέρων, το είπατε στο τηλεφώνημα που σας ερώτησα. Ακούσατε κάτι τέτοιο. Και μάλιστα όταν ακούσατε τη λέξη Βυζάντιο, γίνατε πυρκεμανία κατά των αυτοκρατόρων που κάψανε, που κάνανε, που δείξανε. Οι αυτοκράτορες, σας πληροφορώ, παίρνανε εντολή από τους πατέρες τους οποίους επικαλείστε τώρα. Παίρνει εντολή. Και όταν ο Λιβάνης... Μέγας Αθανάσιος, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος, όλοι οι καλά, μεγάλοι... Καλά, δεν εξορίστηκαν, τότε. Δεν κυνηγήθηκαν αυτοί οι πατέρες, τους αυτοκράτορες. Βεβαίως, ο ίδιος αυτοκράτορας. Γιατί όμως? Γιατί. Ρωτήσατε να μάθετε το γιατί. Ο Άριος, ξέρετε τι έπαθε. Α, μη μου βάζετε τους μονοφυσίτες, εντάξει. Μιλάω για τον Άριο. Ωραία, τον Άριο, τον μονοφυσίτη. Έχετε διαβάσει τι έπαθε ο Άριος? Που το έδωσε σκαμπύλι ο Άγιος Νικόλαος. Τι έπαθε, θέλω να μου πείτε, ο Άριος. Ο Άριος εκλώνησε την εκκλησία. Τελικά τι έπαθε? Ήτανε και αυτό στην εποχή του Μέγα Μυαλό, εμφανίστηκε, εκλώνησε την εκκλησία, διότι η εκκλησία είναι ένα καράβι το οποίο, όπως λένε, ταλαντεύεται, δεν βυθίζεται, ποτέ δεν βυθίζεται, στους αιώνες. Γιατί άραγε? Γιατί έχει τη δύναμη της αλήθειας, κύριε Μιλωνά. Και η αλήθεια ποτέ δεν ταλαντεύεται. Δηλαδή προς τη στιγμή μπορώ να δω ένα φαινόμενο, καλή ώρα παραδείγματος χάρη, τώρα βλέπουμε αυτό το φαινόμενο. Δεν είμαι ότι οι χριστιανοί ή οι άνθρωποι της εκκλησίας είναι κλειστά μυαλά ή ότι βλέπουν με μάτι λοξό κάτι το καινούριο. Απλούστατα είναι επιφυλακτικοί, διότι γνωρίζοντας την δύναμη του παρελθόντος, την οποία έχουν απολέσει ένεκα κάποιων ιστοριών που θα πούμε στη συνέχεια. Μιλάμε για την εκκλησία τώρα. Δεν μιλάμε για την εκκλησία. Κοιτάξτε, εκκλησία είναι όλος ο κόσμος που πιστεύει. Αυτό είναι εκκλησία. Από τον αρχιερέα που έχει η εκκλησία μέχρι τον απλό πιστό. Αυτό το πράγμα είναι εκκλησία. Εκκλησία δεν είναι το κτίριο που πάμε και μπαίνουμε μέσα. Ναι. Κτίρια εκκλησία υπήρξαν πολλές οι οποίες... Μισό λεπτό. Εδώ έχω μία επιστολή. Αναφερθήκατε στη Μαρία. Έχω μία επιστολή με εντολή να την διαβάσω στον αέρα. Μάλιστα. Είμαι η Μαρία, η πρώην αρχιέρια της Εκκλησίας του Σατανά. Είδα την εκπομπή της περασμένης Τρίτης και επειδή δεν ήμουν παρούσα, θα ήθελα να απαντήσω σε αυτά που ελέγχθησαν για το πρόσωπό μου από τον κύριο Τσέβη. Πρώτον, δεν έλαβα μέρος σε βρεφοκτονίες. Εάν είχατε ακούσει την εκπομπή, έδωσα κάποιες πληροφορίες για τις τελετές που υπάρχουν στο σατανισμό. Είπα ότι ανήκα στους... Δεν θα διακόψετε, γιατί είναι σαν να μιλάει η ίδια η Μαρία. Μισό λεπτό. Είπα ότι ανήκα στους Έσμπατς και ότι υπάρχει μια άλλη ομάδα, η Σάμπαθ, όπου έκαναν θυσίες και ότι μια φορά χωρίς τη θέλησή μου με ανάγκασαν να παρακολουθήσω τι γινόταν. Δεύτερον, οι καταγγελίες των ονομάτων που έκανα στην ασφάλεια έγιναν πέρσι το Μάιο με την Βίτα Νταγκουνάκη και πρόσφατα πριν την εκπομπή του κυρίου Μιλωνά. Εκτός αυτών όμως, νομίζω πως υποτίθεται ότι σαν χριστιανοί έχουμε καθήκον αγάπης και αλληλοβοήθεια στους συνανθρώπους μας και ιδίως σε αυτούς που θέλουν να αλλάξουν και να σωθούν. Πόσο μάλλον να είναι κάποιος στη θέση μιας αρχιέρειας του Σατανά και να θελήσει τον Ιησού Χριστό. Εσείς τη μόνη βοήθεια που επικαλεστήκατε σαν χριστιανός Ορθόδοξος είναι η άμεσος δράση και ο εισαγγελέας που εντελώς τυχαία, εντός εισαγωγικών, επί τρεις ολόκληρες ώρες δεν καταφέρατε να επικοινωνήσετε μαζί τους για να καταγγείλετε έναν άνθρωπο που απελπισμένος ζητούσε βοήθεια. Είστε σίγουρος για τις χριστιανικές Ορθόδοξες πεποιθήσεις σας? Γιατί εγώ σαν πρώην ιέρια του Σατανά, επικίνδυνη για την καθαρή σας κοινωνία, το καθαρή σας εντός εισαγωγικών, ήμουν σίγουρη για τις θρησκευτικές μου πεποιθήσεις, εμπράκτως και όχι θεωρητικά, βάσει μορφώσεως, έρευνας, μέσω βιβλίων και πίσω από γραφεία. Ακόμη ας γνωρίζετε ότι μέσα από μια εκπομπή ελευθέρας ηθικής νοοτροπίας του κυρίου Μιλωνά και ενός αιρετικού μαύρου προβάτου του Παναγιώτη του Λάτου, ένιωσα αγάπη, κατανόηση και όχι κατάκριση και απόρριψη. Βρήκα βοήθεια που πιστεύω ότι... Εάν στρεφόμουν σε κάποιον της δικής σας νοοτροπίας, το μόνο που θα κάνατε για μένα θα ήταν να με καταδικάσετε και να με συλλάβετε δια του εισαγγελέως και της αμέσου δράσεως που διαρκώς επικαλείστε. Θα σας πω μόνο ένα. Εγώ έχω το θάρρος και ομολόγησα την αμαρτία μου, όμως ευτυχώς που ο Θεός βλέπει και αυτούς που έχουν το θράσος να την κρύβουν. Μαρία. Μάλιστα. Μπορείτε να το έχετε.
Ευχαριστώ. Δεν νομίζω να σχολιάσω τίποτα επάνω στο θέμα. Όταν βγαίνει η κοπέλα και λέει ότι μαζί με τον Μόρισον ότι την έβαλανε να κάνει τη βρεφοκτονία και δεν την έκανε και έφυγε στον αέρα και κόλλησε στον τοίχο και τελικά άκουσε και τη στριγκλιά του μωρού που το εσφάξανε, από εκεί πέρα την έχω. Είπε μέσα ότι την ανάγκασαν να παρευρεθεί παρά τη θέλησή της. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, κύριε Τουλάτο. Είναι δυνατόν να παρευρίσκεται ένας άνθρωπος σε βρεφοκτονία και οι ελληνικές αρχές, επαναλαμβάνω, οι ελληνικές αρχές να μπαινοβγαίνει ο αρχηγός των σατανιστών Αγγλία-Ελλάδα και να μην ξέρουν ποιος είναι. Είναι σωστά, εσείς πώς τα βλέπετε, είναι λογικά πράγματα αυτά. Όταν η κοπέλα αναφέρει μες στο γράμμα της με γραπτό λόγο ότι έχει αναφερθεί την τάδε του ότι δεν παρευρέθηκε σε βρεφοκτονίες. Ναι, και αφήνω να ελεγχθούν οι εκπομπές του κυρίου Μιλωνάτο. Λοιπόν, να τις ακούσει ο εισαγγελέας, επαναλαμβάνω τον εισαγγελέα. Απορώ δηλαδή πώς δεν επεμβαίνει. Είναι περιττό. Είτε είναι αυτό το πράγμα φιάσκο, είτε είναι πραγματικότητα. Δεν μας αφήνετε όμως να μιλήσουμε, κύριε Τουλάτο. Επιχειρήσατε 2-3 φορές να μιλήσετε και δεν μιλήσατε. Ναι, βλέπω εδώ πέρα, είδες στην αρχή, πριν αρχίσω το λόγο μου ακόμα, είπα ότι βλέπω μια επιστροφή στο μεσαίωνα. Εδώ έρχεται να επιβεβαιωθεί και στο τέλος εκπομπής θα επισφραγιστεί αυτή η διέστηση, ας την πούμε. Βλέπω μια προκατάληψη στον κύριο Τσέβη. Πού προκατάληψη, κύριε Τσέβη? Διότι παίρνει μισθό. Ναι, είναι δημόσιος υπάλληλος, ας το πούμε έτσι δηλαδή. Εγώ δημόσιος υπάλληλος. Δημόσιος υπάλληλος. Να ολοκληρώσει, μην είστε καθηγητής πανεπιστημίου. Εντάξει. Όχι στην Ελλάδα όμως. Καλώς. Στην Αμερική. Α, στην Αμερική είστε καθηγητής πανεπιστημίου. Ναι. Εδώ πέρα δηλαδή τι είστε. Ιδρυτής. 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 Μάλιστα. Ιδρυτές, ένας από τους ιδρυτές. Και βλέπουμε ότι το οποίο πανεπιστήμιο ελέγχει αυτές τις καταστάσεις. Από ό,τι εγώ αντιλαμβάνομαι, ο άνθρωπος αυτός, αν είχε δική του βούληση, αν είχε δηλαδή να πει τη γνώμη του χωρίς πίσω κάποιοι άλλοι, εδώ πέρα είναι η αλήθεια. Είναι ο δρόμος, είμαστε τα παιδιά της νύχτας και λέμε αλήθειες. Η αλήθεια είναι το πρωί, είναι φως. Η αλήθεια είναι φως. Κάνετε λάθος, όχι τη νύχτα, κύριε Τουλάτο. Δεν μπορείτε εσείς το φως να το κάνετε νύχτα. Το φως. Μπορεί να βρισκόμαστε εδώ πέρα. Τι αφήξει, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν, συνέχεια, θα το πούμε αυτό τι είναι. Λοιπόν, και στην αρχή υπήρχε στην σκότος. Στη νύχτα δεν εκκινήθηκε κανένας άγιος. Πνεύμα έπλανα το. Κανένας άγιος δεν εκκινήθηκε τη νύχτα να κηρύττει. Μάλιστα, και μάλιστα μέσα. Δηλαδή όλοι όσοι κινούνται τη νύχτα τι είναι? Όχι όσοι κινούνται τη νύχτα. Μπορώ να σας πω ότι ο κόσμος της νύχτας είναι πολύ πιο ωραίος σήμερα από τον κόσμο της ημέρας. Εγώ θα το συζητήσουμε και αυτό. Θα ήθελα για να μην παρεξηγηθώ. Ένα ημερήσιο σχολείο επί εποχής τουρκοκρατίας. Με τον Αλή Πασά. Ήταν τουρκοκρατία τότε. Α, τώρα είναι άλλη φοβία όμως. Και υπήρχε λόγος που περάσαμε σε λοιπόν, αυτή τη φάση. Αντιλαμβάνομαι ότι ο άνθρωπος αυτός, επειδή υποφελείται της κοινωνίας και αυτών που τον έχουν εκεί, πρέπει να λέει κάποια πράγματα που μπορεί στο σπίτι του, με αυτά που θα πει εδώ πέρα, να μην συμφωνεί, αλλά θα πρέπει να τα πει γιατί τον ακούνε και θα πρέπει να πάρει. Για χατήρι κάποιον άλλον, οι φαντάζεστε. Για κέρδος. Απλά. Διότι εγώ δεν αισθάνομαι, όχι, δεν αισθάνομαι σαν άνθρωπος, αυτός ο άνθρωπος να διέπεται από αγάπη. Αυτή τη στιγμή, κύριε Τουλάτο, μας βλέπει και η Εκκλησία της Ελλάδας, μας βλέπει και το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, το οποίο με γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και όλοι ξέρουν ότι εγώ δεν έχω αποκομίσει από όλη αυτή την ιστορία ούτε μία δραχμή. Δεν χρειάζεται να αποκομίσετε. Μην λέτε λοιπόν, ένα λεπτό, διότι αρκετά άκουσα από εσάς, μην λέτε λοιπόν ότι ούτε ότι είμαι υπάλληλος μέσα στην Ελλάδα, ούτε ότι από πίσω μου υπάρχουν κάποιοι. Όχι, έχουμε δικαίωμα να λέμε και έχετε δικαίωμα να υπερασπίζετε τον εαυτό σας. Γιατί και εσείς λέτε. Για αυτά τα οποία λέει πάντως ο κύριος Τουλάτος δεν στέκουν. Είναι στη σφαίρα της φαντασίας του πάλι. Στη σφαίρα της φαντασίας του. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ξεχάσατε, είπατε ότι υπάρχουν. Δεν ξέρει ποιος είμαι άλλος. Είπατε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μας παρακολουθούν. Αν έχει κάτι συγκεκριμένο να πω. Βλέπετε όμως ότι δεν κάνετε. Κάτι συγκεκριμένο όμως, κύριε Μιλωνάκια, οριστείτε. Θα φτάσουμε εκεί γιατί δεν μας αφήνετε. Μην κάνει εγκομιασμό. Βλέπω ότι είσαστε συνέχεια επιθετικός. Γιατί αυτό. Είναι και το θέμα ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω και καλά αυτή τη στιγμή και γι' αυτό επιτρέψτε μου. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Επιτρέπετε να πω ένα ανέκδοτο. Έτσι για να κάνουμε για να γίνει διάλογος. Είναι μια αφορμή εδώ συνήθως στην Ελλάδα. Πολλές φορές λέμε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ναι. Λοιπόν, ένας δάσκαλος του σκίτσου είχε κάνει αυτή την ωραία σκίτσογραφία. Έχει λοιπόν δύο που ρωτάει ο ένας, μα ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Και ο άλλος το απαντά, γιατί εσύ δεν ξέρεις ποιος είσαι. Ναι. Το ακούσατε αυτό, κύριε Τσέβη. Λοιπόν, θα ήθελα να
όταν μιλάτε εσείς να μην διακόπτει ο κύριος Τουλάτος, αλλά όταν μιλάει ο κύριος Τουλάτος να μην διακόπτε εσείς ή ο κύριος Μπριλάκης, για να ακουστούν οι απόψεις όλων. Ναι, αλλά και... να μην τουλάχιστον στο πρόσωπό μου να μην λέγονται πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Εγώ πώς δεν δέχομαι να λέγονται. Αυτό, όχι, θα το κάνετε αφού έχετε όλο το χρόνο. Στην στιγμή όμως που μιλάει δεν μπορώ να κάθομαι να ακούω πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν για μένα. Ναι, πριν αυτό όμως, δεν το επιτρέπω. Πριν όμως είπατε για το δικό μου πρόσωπο. Αυτό το μεταφράζω και εγώ πρόσωπο, λίγο. Κοιτάξτε, το δικό σας πρόσωπο έχει βγει νομίζω περισσότερες φορές από το δικό μου στην τηλεόραση. Εγώ είμαι πρώτη φορά που έρχομαι στον κύριο Μιλωνά. Έχω όλο το δικαίωμα και την Μαρία από εδώ πέρα, την κοπελιά που λέει ότι δεν παρευρέθηκε σε βραφοκτονίες, να της πω ότι λέει ψέματα. Δεν είπε και... αυτό. Είπε εσείς ότι την ανάγκασε, ότι βρέθηκε. Ορίστε. Παρευρέθηκε σε βραφοκτονίες. Και εμένα αυτά είναι παραμύθια, κύριε Μιλωνά. Σχαλιμάς. Γνώμη του. Γνώμη του. Βεβαίως γνώμη μου και γνώμη. Είπατε σε ένα άλλο τηλέφωνο για τη σημαία που... Α, πάμε τώρα... Είναι θέματα που μας αφορούν. Αυτές είναι οι αντιρρήσεις σας. Εκεί κάνατε... Αυτές είναι οι ενστάσεις σας. Όχι, μια στιγμή. Εγώ θα ήθελα να παραμείνουμε σε αυτό που, τέλος πάντων, τόσο παρελθέσεως με έθιξε. Είπε ότι εγώ την έσωσα. Και είπα, και εδώ πέρα υπάρχουν μάρτυρες, και όχι εδώ, έχουμε και το βίντεο, ότι ο Χριστός σώζει, εγώ απλά, άκουσα, με την αγάπη, τη βοήθησα προσευχόμενος να ανεβεί τα σκαλοπάτια της εκκλησίας μέχρι να μπει μέσα. Αυτό που λέει ο κύριος Μπριλάκης σαν βιοενέργεια. Εγώ έδωσα προσευχή, γιατί αυτό μας λέει ο Χριστός. Προσευχήθηκα να βοηθηθεί ο άνθρωπος αυτός να φτάσει μέχρι το πετραχύδι. Ναι, και δεν μπορώ να καταλάβω αυτό, όντως το άκουσα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παίρνω το μέρος του κυρίου Τουλάτου. Αυτό ακριβώς είπα, δεν μπορώ να καταλάβω όμως εσείς γιατί κόπτεστε έτσι από τη στιγμή που ο κύριος Τουλάτος έφερε έναν άνθρωπο στην εκκλησία. Θα κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά με τον κύριο Τουλάτο. Να του φέρω μία σειρά από δαιμονισμένους που έχουν αποτύχει οι ιερείς να τους κάνει να πηγαίνουν στην εκκλησία. Το είπαμε αυτό, το επαναλάβουμε. Όχι, δεν θα κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Υπάρχουν δαιμονισμένοι μέσα στην Ελλάδα, δηλαδή από αυτή την πλευρά να το δούμε, για να μην πούμε με ψυχολογικά προβλήματα, που είναι όλος ο ελληνικός λαός έχουμε καταντήσει με ψυχολογικά προβλήματα. Εάν θα πιάσουμε τη μερίδα αυτών που έχουν χάσει τα μυαλά τους, να τους φέρω στον κύριο Τουλάτο από εδώ και να τους κάνει μέσα σε δύο μέρες όπως τη Μαρία να πηγαίνουν στην εκκλησία και να γίνονται καλά. Είναι αδύνατο να, να αποτύχει. Εμένα ρωτάτε, κύριε Κώστα, δεν θα ρωτήσω, κύριε Στέφη, εσείς το είπατε αυτό. Είναι αδύνατο να αποτύχει. Μισό, σας παρακαλώ. Αυτό είναι υπενιγμός. Ναι, είναι αδύνατο να έχει αποτύχει ένας ιερέας. Ορίστε. Είναι αδύνατο να αποτύχει. Το μόνο εύκολο. Ωραία. Να αποτύχει ο ιερέας. Για να μην σας πω ότι καθημερινώς όλοι αποτυγχάνουμε, όχι μόνο οι ιερείς. Πάρα πολύ ωραίο. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν είναι αδύνατο να αποτύχει ένας ιερέας σε ένα τομέα, να προσελκύσει πιστούς στην εκκλησία, το θεωρείτε αδύνατο εγώ, ο Κώστας, ο Μιλωνάς, να μπορέσω να πείσω έναν άνθρωπο, έναν εγκληματία, να περάσει το κατόφλι της εκκλησίας? Ναι, εσείς μπορείτε να τον επίσετε. Όχι, λοιπόν, όμως, όχι όμως. Πού η αμαρτία? Πού η αμαρτία, πουθενά, για σας. Για με τον τρόπο σας. Γιατί στον κύριο Τουλάτο είναι αμαρτία? Έχει παράξενη εμφάνιση ο κύριος Τουλάτος καταρχήν. Σας ενοχλεί τι, δηλαδή? Στην εμφάνιση του. Η εμφάνιση, τι σας ενοχλεί? Εσείς πώς το βλέπετε? Τον κύριο Τουλάτο? Ναι, μου μιλήσατε ειλικρινά, τι βλέπετε? Έναν άνθρωπο, ας πω εγώ τι βλέπω. Ναι. Που... Σας τώρα ειλικρινά. Μόνο αυτό θα ακούσετε από μένα. Ειλικρινά. Ναι. Ένα, πάντα σας λέω, μου το είπατε τρεις φορές. Ναι, τρεις φορές, ειλικρινά. Ναι, ναι. Και είμαι έτοιμος. Δεν χρειάζεται, μπροστά μας τον έχουμε τον άνθρωπο. Βεβαίως. Μπορούμε να κάνουμε οποιοδήποτε χαρακτηριστικό. Ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του και μερικές φορές αναρωτιέμαι, ναι, και του το έχω πει. Μπορεί και να μην του το έχω πει. Το έχω πει σίγουρα στην Ελεάνα. Ναι. Απορώ με αυτόν τον άνθρωπο, εφόσον δεν τον καταλαβαίνουν και τον κατακρίνουν, γιατί χαραμίζει, το χαραμίζει εντός εκτός εισαγωγικών, κάνει τη ζωή του για τη θρησκεία. Ποια θρησκεία? Αφού, για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο. Για τη θρησκεία. Γιατί χαραμίζει τη ζωή του, yeah, είναι μια ερώτηση που έχω κάνει στον εαυτό μου, αυτός ο άνθρωπος, γιατί ενώ μπορεί να απολαύσει τη ζωή, να πιει το ουισκάκι του, να πάρει την, λέει στη γλώσσα μου, την κοπέλα του, την κομμενά του, να βγει να διασκεδάσει, αυτός επιμένει, ναι, να πάρει τη Μαρία, τη Χ. Μαρία, και να την περάσει στο κατόφλι της εκκλησίας. Μόνο τη Μαρία, εγώ δεν νομίζω να έχει περάσει κανέναν άλλον άνθρωπο. Δεν νομίζω να έχει. Απάντησα στην ερώτησή σας. Κοιτάξτε, η ερώτησή μου δεν απαντάτε, κύριε Μιλωνά. Δεν ακούσατε αυτό που θα θέλατε. Άκουσα, όχι αυτό που θέλω να ακούσω εγώ. Απλούστατα. Προσέξτε, μην παρεξηγήσετε, δεν είμαι επιθετικός εγώ. Όχι, δεν είπα αυτό. Απλούστατα, βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τι σας ενοχλεί τώρα, αφήστε απαντήστε σε μια δική μου ερώτηση όμως. Τι σας ενοχλεί στην εμφάνιση του κυρίου? Εμένα, ναι, τίποτα δεν με ενοχλεί. Ο άνθρωπος θα βάλει και με συγχωρείτε ένα λοφείο με φτερά.
Τι σας ενοχλεί, δεν απαντήσατε. Δεν με ενοχλεί. Δεν μπορεί. Ούτε εγώ που είμαι ντυμένος κατά αυτόν τον τρόπο με τη γραβάτα, έπεται ότι είμαι σοβαρός ή ότι είμαι αυτός που παρουσιάζω. Όχι. Κοιτάξτε, εσείς τώρα. Γίνομαι σαφής. Πετάτε καρφάκια. Δεν πετάω καρφάκια. Πετάω καρφάκια. Η εμφάνιση του κυρίου του Λάτου έχει παρεξηγηθεί. Από ποιους? Εάν αυτή τη στιγμή κάναμε μία ερώτηση στον ελληνικό λαό. Ναι. Να απαντήσει ο ελληνικός λαός το φαινόμενο του κυρίου του Λάτου, αν είναι η εμφάνισή του σωστή ή κάτι το παράξενο παρουσιάζει, εγώ νομίζω ότι οι περισσότεροι θα έλεγαν έτσι όπως εμφανίζεται σαν Χριστός. Δεν έχει την ίδια όψη. Φταίει αυτός γι' αυτό. Ορίστε. Φταίει αυτός. Κοιτάξτε. Έγινε με πλαστική. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο άνθρωπος, δεν ήμουν μαζί του. Όχι. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει βάψει τα μαλλιά του, μπορεί να έχει. Αυτό πρέπει να αισθάνεται και ένοχος τώρα για το. Δεν είπα να αισθάνεται ένοχος. Ναι, αλλά. Να αισθάνεται φυσιολογικά και να είναι ο πραγματικός του εαυτός, διότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να είναι ο πραγματικός του εαυτός. Παρουσιάζει κάτι το οποίο δεν είναι. Αυτό βλέπω εγώ. Συγχωρέστε με, αυτό βλέπω εγώ. Είναι προσωπική μου άποψη, κύριε Μιλούνα. Αυτό θέλω να πω. Ότι ο άνθρωπος παρουσιάζει κάτι που δεν είναι. Εγώ ποτέ μου δεν θα έβαζα ένα μεταξωτό πουκάμισο λευκό, ούτε θα έβαζα τα μαλλιά μου κατά αυτόν τον τρόπο να εμφανιστώ να κηρύξω το λόγο του Θεού. Που πολύ καλά ξέρει πάρα πολλοί κόσμος και το πως κηρύττω. Και ποτέ μου δεν έχω βγει ούτε στα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Ο κύριος του Λάτος έγινε, όχι η αιτία, διότι ο κύριος του Λάτος εντάξει, μπορεί να έχει πέσει θύμα κάποιας, όπως και ο ίδιος έχει πει, ότι τον έχουν παραπλανήσει σε κάποια από τις εκπομπές. Εγώ είπα πού. Παλαιότερα, σας έχουν παραπλανήσει. Πότε, κανένας δεν το έχω πει. Εννοείται αυτό με τον συνταγματάρχη, πώς τον λένε αυτόν τον. Τον Αναγνωστόπουλο. Ναι. Εγώ είπα για το σύλλογο. Δεν είπα ότι έχω παραπλανηθεί πνευματικά. Ας μείνουμε λίγο στην εμφάνιση. Ναι, λίγο στην εμφάνιση. Στην εμφάνιση. Ναι, εγώ. Γιατί παρουσιάζεται. Εγώ, Κώστα, έχω το θάρρος να δείχνω αυτό που είμαι. Και όπως πολύ ωραία είπε και η Μαρία μες στο γράμμα, άλλοι δεν έχουν το θράσος να κρύβουν αυτό που είναι. Εγώ έχω το θάρρος να δείχνω. Φοράω αυτό γιατί με εκφράζει. Στο σπίτι μου φοράω και λεμπία. Έτσι αισθάνομαι. Δεν βλέπω που είμαι κονσέρβα ή κασέτα να ντυθώ στο σπίτι μου με πιτζάμες ριγέ, με βελουτέ παπούτσια. Κύριε Τσέρι, θα σας πω. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ, λοιπόν, κύριε Μιλωνά, δεν καταλαβαίνω. Εσείς καταλαβαίνετε να μου εγώ, απαντήσετε. Εγώ εδώ φοράω αυτό που φοράω. Ήμουν στο επάγγελμα καλλιτέχνης και δεν έχω πρόβλημα να εμφανιστώ. Διότι δεν νομίζω, αλλά όταν ο άνθρωπος μένει στο μάτι, δεν πάει πιο πέρα. Είναι εγκλωβισμένος. Αν ήταν όμως αυτός ο άνθρωπος, μη γέννητο, τυφλός, και εγώ τον βοηθούσα, ήθελα να ξέρω τι θα έβλεπε τότε την εμφάνισή μου ή θα έβλεπε το αποτέλεσμα της καρδιάς μου, της αράσης μου. Θα κάνουν τον παπά, κύριε Τσέβη. Όχι. Α. Δεν κάνουν τα ράσα τον παπά, αλλά ό,τι οι παράξενες εμφανίσεις. Είδες, υπάρχει προκατάληψη. Να σου πω όμως κάτι άλλο. Η παράξενη εμφάνιση, που όντως είναι παράξενη για εσάς και για μένα. Το παράξενο δεν σημαίνει και κακό. Όχι. Αυτό όχι. Εντάξει. Η παράξενη εμφάνιση όχι. Λοιπόν του κυρίου του Λάτου. Ναι. Οφείλεται είναι σε μια ψυχολογική κατάσταση. Δεν είναι μείον για εσάς και για μένα. Όχι. Μπορώ να πω όμως με βεβαιότητα είναι μείον για τον ίδιο. Συμφωνώ απόλυτα. Παρόλα αυτά όμως, ο κύριος του Λάτος μυαλό έχει, έξυπνος είναι. Βεβαίως. Εξυπνότατος. Γιατί όχι επιμένει, εξυπνότατος. Γιατί επιμένει. Άλλο ένα σημείο της αλήθειας του είναι αυτό. Ναι. Σας λέω άλλη μια φορά. Δεν παίρνω το μέρος του. Είναι ερωτήσεις και απαντήσεις που έχω δώσει στον εαυτό μου στο διάστημα που γνωρίζω τον κύριο του Λάτου. Θα μπορούσε κάλλιστα να φορά αυτά που φορά όταν θέλει να μιλήσει σε 5-10 ανθρώπους και μετά να φορά το κουστούμι, το δικό σας για παράδειγμα. Ναι. Να πηγαίνει, να διασκεδάζει. Έτσι όμως δεν μπορεί να περάσει καμία πόρτα μπαρ χωρίς να γίνει, να μην γίνει αντιληπτός. Έτσι. Δεν μπορεί να πάει πουθενά. Η ζωή του είναι. Βεβαίως είναι ένας δρόμος που διάλεξε ο ίδιος. Λοιπόν, εμείς τώρα, εγώ και εσείς, γιατί λέμε όλα αυτά. Γιατί αφού ο ίδιος έχει καταδικάσει την ίδια του τη ζωή. Κοιτάξτε. Για το μισό λεπτό. Όχι, κοιτάξτε, δεν είναι τόσο απλό. Μιλάει για χριστιανισμό. Ναι, έχει καταδικάσει. Σας λέω, εγώ γλεντώ, κύριε Τσεβί. Προσέξτε, εγώ γλεντώ. Αυτό δεν το κάνει. Είστε σίγουρος? Σιγουρότατος. Σιγουρότατος. Αυτό βάζω και το χέρι μου στο Ευαγγέλιο. Προσέξτε. Το χέρι μου στο Ευαγγέλιο για τους τελευταίους 2 μήνες που γνωρίζω τον κύριο. Α, από κοντά έτσι. Εντάξει. Από κοντά. Μάλιστα. Γιατί έχω χτυπήσει την πόρτα του και χωρίς να με περιμένει. Και συγγνώμη που θα στο πω, Παναγιώτη, σκόπιμα. Τελευταία είναι λίγο προσεκτικός, μπορούμε να πούμε. Παναγιώτη. Κοίταξε, εδώ βλέπω εγώ. Συγγνώμη που το λέω, αλλά 5 μέρες στο σπίτι μου σπάσαν τα τηλέφωνα για τον κύριο Λάτο και για την Μαρία και γενικά. Εγώ και εδώ, και εδώ.
Εγώ βλέπω και δόξα τω Θεώ, τον δοξάζω, τον Χριστό, ότι αυτή η καταδίωξη που μου γίνεται, τη στιγμή που δεν λέω, γιατί μιλάω ότι είναι και ψυχολόγος, που πολύ αμφιβάλλω, πολύ αμφιβάλλω, αλλά ένας που θέλει δοξάζεται να περάσει... Δοξάζεται και τον Αδάμαστο είναι το Χριστό. Δεν δοξάζω, δοξάζω Πατέρα Υιό και Άγιο Πνεύμα. Αφήστε τα αυτά, δοξάζεται και το Ιεκετινή. Όχι, αφήστε τα αυτά, δεν το βέβαια, μιλάτε. Τον Αδάμαστο προχθές, δεν τον αναφέρατε. Δεν θα μιλάτε με αυτόν τον τρόπο, με ανέδεια. Μα για, δεν, ανεδείς είστε εσείς, κύριε Πνεύμα. Όχι, δεν λέτε, αφήστε τα αυτά. Όταν με λέτε ανεδεί, θα σας πω εγώ εσάς, ανεδεί λοιπόν, που μπλέκετε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη τον Αδάμαστο. Βρήσατε τον Αδάμ. Όταν εγώ θέλω να βρήσατε τον Αδάμ, τον είπατε Αδάμαστο. Έχω εδώ πέρα στοιχείο τι είναι ο Αδάμαστος. Και ο Αδάμ τι είναι. Ο Αδάμ τι είναι, είναι ο πρώτος βιβλικός άνθρωπος επάνω στην γη. Τι εννοεί η λέξη αυτή. Τι εννοεί. Ναι. Για όλους εσάς που ασχολείστε και με τον εθνικισμό και πάτε να τον μπλέξετε μαζί με τον χριστιανισμό, κάνατε μεγάλο σφάλμα. Πάτε να μπλέξετε τη μυθολογία με τον χριστιανισμό. Α. Τελείως. Αυτό το πάντρεμα δεν θα γίνει ποτέ. Κοίταξε να πρέπει να το καταλάβετε. Ουδεμία σχέση έχει ο Αδάμ με τον Αδάμαστο και η Εύα με την Ήβη. Έχουμε εδώ πέρα στοιχεία από εγκυκλοπαίδειες επίσημες. Εγκυκλοπαίδειες που λένε ποιος είναι ο Αδάμαστος και ποια είναι η ίδια από τη μυθολογία. Υπάρχει μια καμία διαφορά. Σχέση με την Αγία Γραφή. Ο υβριστής των γραφών είναι ο κύριος. Δεν μας δίνεται χρόνο όμως. Δεν μας δίνεται χρόνο. Υπάρχει μια διαφορά, Κώστα. Και υποχρεώνομαι συνέχεια να λέω, να κάνω παρατηρήσεις σε εσάς. Και ίσως θεωρηθεί σίγουρα. Αλλά πράγματα. Κάνω συνέχεια παρατηρήσεις σε εσάς και ίσως το τηλεοπτικό κοινό το θεωρεί σκόπιμο ότι. Όχι, όχι. Γι' αυτό σας παρακαλώ. Από τους τηλεθεατές. Ωραία, ας δώσουμε όμως την ελευθερία και στους άλλους να μιλήσουν. Όχι όμως ότι είμαι ανεδής. Δεν το επιτρέπω στον κύριο Τουλάπα. Το ποιος είναι ανεδής. Θα φανεί. Θα φανεί. Ωραία. Αλλά ας γίνει μια συζήτηση χωρίς τουλάχιστον διαξυφισμούς και χωρίς να λέει ο ένας τον άλλον ανεδή. Λέγοντας το αφήστε τα αυτά, αυτό υπονοούσε. Αφήστε τα αυτά. Αυτό είναι μια λογική ανέδει. Κουβέντα. Όχι, θα σας πω κάτι. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Αν χτυπάμε την υποκρισία όπως λέμε στην εκπομπή σας, εσείς το επαναλαμβάνετε συνέχεια. Ναι. Την υποκρισία. Ναι. Για μένα ο κύριος Τουλάτος τότε είναι υποκριτής. Και όπως ντύνεται και με τον τρόπο τον δόλιο που πάει να ψαρέψει τις ψυχές για να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Ωραία, κύριε Τουλάτο, τώρα θα σας παρακαλέσω. Εδώ είναι εναντίον του. Εκ των πραγμάτων πρέπει να μιλήσει. Εδώ οι εκκλησίες εναντίον του είναι. Κύριε Τουλάτο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι θέλει. Μπλεχτήκαμε τόσο πολύ. Θα ήθελα να εξηγήσετε. Παναγιώτη, εξήγησε στον κύριο Τσέβη και σε μένα, αλλά και σε όλους αυτούς που μας παρακολουθούν, τι είπε ο κύριος Τσέβης, αν είσαι υποκριτής, εγώ τη θέση μου την ίδιωσα. Πριν θα σου πω λοιπόν, πριν αναφέρω ότι υπάρχουν, μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, λέει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμου. Βεβαίως. Ξέχασε το όμως, μην το κάνετε αυτό όμως, αφήστε να ολοκληρώσει, σας παρακαλώ. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Ξέχασε όμως κάποιο βασικότερο. Κάποιο? Βασικότερο. Βασικότερο. Τον ίδιο το Θεό. Ναι. Ότι και ο Θεός μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Και αν λοιπόν εγώ είμαι ψεύτης και αν είμαι υποκριτής, διότι έχει πάρει τη θέση του κριτού και κρίνει. Κάνετε λάθος. Λοιπόν, δεν σας επιτρέπω να με λέτε κριτή. Είναι χειρότερο από το ανεβείς. Εάν γνωρίζετε την έννοια της λέξης ως κριτής. Αν εγώ είμαι υποκριτής, αν είμαι οτιδήποτε λέει ψεύτικος, αυτό θα το αποδείξει και ο χρόνος και ήδη τα 20 χρόνια που έχω μέσα στη δραστηριότητά μου εν ονόματι του Ιησού Χριστού υπηρετώντας τον άνθρωπο. Δεν νομίζω, δηλαδή πότε θα φανεί άμα πεθάνω. 20 χρόνια που είμαι εν ενεργεία έτσι μέσα στον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα που θέλησα να υπηρετήσω μέσα στον ελλαδικό χώρο, γιατί πρώτα το σπίτι σου θα ποτίσεις και μετά του διπλανού. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχουν πολλές αποδείξεις. Αλλά για να φτάνουν να λένε αυτά τα πράγματα και να ασχολούνται με μένα, μία εκκλησία, αφού με βγάλανε μαύρο πρόβατο, αφού με λένε αιρετικό, εάν δεν άξιζα και αν εγώ δεν έκανα κάποιους, προσέξτε, όχι όλους, κάποιους, να ταράξω τα νερά για να φανούν αυτοί το τι θα έπρεπε να κάνουν και δεν κάνουν, μήπως αυτό τον Παναγιώτη τον Πιλάτο θα πρέπει να του σπηλώσουμε το όνομα, την προσωπικότητα, να τον βγάλουμε τρελό, παρανοϊκό, φαντασιόπληκτο, για να μην φαινόμαστε εμείς. Δεν νομίζω, δεν καταλαβαίνω τι να μην φαινόμαστε εμείς. Λοιπόν, δεύτερο. Όλοι οι χριστιανοί έχουν το δικαίωμα να μιλάνε για τον Κύριό τους. Όλοι δεύτερο. Οι χριστιανοί. Τι υπηρετείτε 20 χρόνια, είναι δυνατόν. Τι υπηρετείτε 20 χρόνια, μπορώ να μάθω. Εγώ να σας πω τη διαφορά μας. Ναι. Εσείς κύριε Τσέβη, έχετε πηγή κινητικότητος της γλώσσας σας, τις περιορισμένες γνώσεις που γράφουν τα βιβλία.
Ποια βιβλία, η δική μου η γλώσσα. Περιορισμένη γνώση, να τα τελειώσω. Η δική μου η γλώσσα κινείται, κινείται από το καρδιακό μου κέντρο, από την καρδιά μου κινείται η γλώσσα μου. Δηλαδή, εγώ με εσάς έχω μια πολύ μεγάλη διαφορά και απόσταση. Βεβαίως. Εγώ βεβαίως, αυτό αγαπώ να κάνω, ενώ εσείς αγαπάτε ό,τι κάνετε. Μάλιστα. Το δέχεστε αυτό. Αυτό. Αλίμονο, ό,τι λέει ο κύριος του λάθος, θα το δέχομαι. Εδώ πέρα είπαμε να τον αφήσουμε να μιλήσει προηγουμένως. Με διακόπτεται, κύριε Μιλώνα, την ώρα που μιλάει. Εκείνη την ώρα πρέπει να γίνει διάλογος. Είπατε κάτι. Μας βλέπει κόσμος. Βεβαίως. Θα σας το θυμίσω εγώ τώρα αυτό. Αλίμονο, ότι πει ο κύριος του λάθος, δηλαδή αν ο κύριος του λάθος. Κατά λάθος. Κατά εσάς. Εσκεμμένος. Πει κάτι σωστό. Κατά λάθος. Εσκεμμένος. Πει κάτι σωστό. Δεν είναι μόνο ο κύριος του λάθος. Όχι, έτσι πως το θέσατε, ό,τι και αν πει ο κύριος του λάθος. Δεν είναι μόνο ο κύριος του λάθος. Του αφαιρείτε το λόγο. Ό,τι δεν και να πείτε, το λάθος. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Κάτι το οποίο είναι λάθος. Αυτό δεν υπονοούσατε. Ένα πράγμα που είναι λάθος, κύριε Μιλωνά, δεν πρέπει να σχολιαστεί. Βεβαίως. Λοιπόν. Αλλά δεν σημαίνει.